Μας μιλάει ο Αμπαρίαν Δημήτριος, προπονητής της Αρμενικής. Μπορείτε να μας πείτε μερικά σχόλια για το σημερινό αγώνα? Για μας ήταν ένας ακόμα τελικός. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, με εξαιρετικό προπονητή και πάρα πολύ καλούς παίχτες. Ξεκινήσα με δύο πλάνα. Το πρώτο πλάνο ήταν να κρατήσω το 0 στο πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο να βγω φουλ επίθεση. Κράτησα στον πάγκο 2-3 καλούς παίχτες, ρίσκαρα σε αυτό, μου βγήκε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι βάσει αξία αντιπάλου η νίκη είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί εμείς έχουμε το άγχος μας και φυσικά, λόγω της επικείμενης σωτηρίας, έτσι, να σωθεί η ομάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ το δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο των δύο παιδιών που κάνα αυτές τις ριζοσπαστικές αλλαγές, να το πω έτσι. Για ένα 25 λεπτό ήμασταν κυρίαρχοι του παιχνιδιού με την μπάλα κάτω και παίξαμε το γνωστό παιχνίδι που μου αρέσει εμένα τέλος πάντων να παίζουμε και δουλεύουμε πολύ στις προπονήσεις. Τακτικά μου μπήκαν σχεδόν τα πάντα. Ευελπιστώ, τι να πω, ακόμα δεν έχουμε, εννοείται ότι δεν έχουμε σωθεί, είμαστε ακόμα σε πολύ μειονεκτική θέση. Κυνηγάει ο ένας τον άλλον, στηριζόμαστε και στα παιχνίδια των αλλωνών. Αλλά στο δεύτερο γύρο έχουμε κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή στους 11 αγώνες έχουμε κάνει 2 ήττες. Με την παρουσία μου δηλαδή στον πάγκο, 11 αγώνες, 2 ήττες. Όλα παίζονται. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Καταβάλανε πραγματικά ψυχή, σώμα, τα πάντα ό,τι είχαν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να πω ψέματα, τα δώσαν όλα για όλα. Και συγχρόνως δεν είναι μόνο ότι. Εντάξει, θα παίξαμε και ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό με τέτοιο άγχος να παίξεις ποδόσφαιρο. Να μην παίζεις μπαμπα μπούπα και να κρατάς το σκορ ας πούμε στο 1-0. Ξέρω, κλείνοντας πίσω και μπαμπα. Όχι, βάλαμε την μπάλα κάτω. Αν θα πούμε σωστά με προϋποθέσεις, όμως κάνουμε το δεύτερο γκολ. Εννοείται ότι πυκνώσαμε τις γραμμές λίγο περισσότερο, μαζευτήκαμε γιατί εντάξει, δεν υπήρχε άλλος τρόπος.